Sporting έχει 15 βαθμούς, αν κερδίσει. Και μετά είναι τρεις ομάδες με 14. Αν κερδίσει σήμερα, σχεδόν καπάρο είναι την πρώτη θέση. Θα τον έχουμε σίγουρα αντίπολο το Sporting. Για τον προφήτη Ηλία, δεν ξέρω. Ωραίο γήπεδο. Ξύλο γύρω-γύρω. Ο τρόπος λέει το μεγαλώνει. Το ξύλο μεγάλο και το αγωγιστικό χώρο. Εδώ θα παίξουμε σε αυτό το γήπεδο. Για να δούμε και καμία παρουσία εδώ στο γήπεδο. Και είναι ο Τζέλης προπονητής. Να υπάρχει στο Διαγόρα. Βλέπω έχουμε και γυναίκα παράγοντα εκεί στο μπάσκετ. Για να δούμε πού θα έχουμε και εμείς παράγοντες. Γυναίκες, ωραίες. Το δεύτερο ημίχρονο έχει βάλει τη βασική πεντάδα παλιό σπορτ. Ο 5 playmaker για το 9, 8 και 12 δύο ψηλοί ο Λογοθέτης και ο Παπαδόπουλος. Ο Τζέκ είναι καλό από αυτή τη ψηλία. Κάνει και πάρα όσο και να συνδυαστώ μετά το κλέψιμο. 38-24. Την μπάλα το 5, βήματα ήταν εδώ ελαφρά, βήματα ήταν. Τελειώνει ο χρόνος του Sporting. Τέλειωσε ο χρόνος του Sporting, καλή άμυνα. Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν προβληματικό για τον Προφητηλία και πήρε ο Σπόρτη διαφορά νομίζω 12 πόντους. Κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα τη διατήρηση να αύξησε λίγο 14 είναι τώρα 38-24. Εντελώς το τρίποντο από το 12. Συνδυασμός τώρα για τον Προφητηλία. 38-26. 38-26. Πιο πολύ στο κήπεδο είναι το Προφητηλία, παρόλο που παίζει ο Σπόρτη Ξυνέδρα. Έξι δευτερόλεπτα έχουμε μείνει για το Sporting. Τρίποντο θα κάνει. Άστοχο.
Πάοκ κερδίζει το 5. Για το 8-26. Πολλά στο χατρίποντα, διαρμούς και πάλι, χάνει το πάρα. Το χάνει όμως. Κι άλλους εφηβιασμούς. Καϊμάδια της Κόρτης. Μέχρι ο Μάκης Τραγιάδο τον Καφέρα. Αλλά και ο Μάκης ο οποίος εκδηλώθηκε τώρα ο Μάκης. 38-28, 7-26 το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 38-28. Πιέζει τώρα στο τέβασμα. Θα δούμε πως θα αντιδράσει ο Σπόρτιγκ τώρα. Σπόρτιγκ ακόμα δεν έχει βάλει καλά. Τώρα θα πάει καλά. Το τρίτο δεκάλεπτο, 41-28, τρίποντο μάλιστα. Σε παίχτη του Sporting. Δεν κατάλαβα, είτε προφητηλία, για να δούμε. Ναι, ναι. Ναι, ναι, τεχνική ποινή σε παίχτη του Sporting, κάτι είπε φαίνεται στο διευθυντή. Είχα να δώσει και διάφορα ανάποδα προηγουμένως, κάτι για να διορθώσει τα πράγματα, 41-31. Σαραντάνα 32, χάσουν την μπάλα, χάσουν την ευκαιρία να πλησιάσουν κι άλλο, είναι 9 πόντι τώρα. Γενικά σχεδόν και πάρα πολλά φάουλ. Και οι δύο είναι φορτωμένοι. Αρκετά φάουλ. Το σκόλιο και έχει χάσει λίγο το ρυθμό του. Δεν είναι ένα προπόνητο που λέει και ο Μητρόπουλος. Πάω από τον Παπαδόπουλο. Κάλο ριμπάτ από τον λογοθέτη. Τρίποντο τώρα. Άστοχο και αυτό. Γενικά ο Σπόρτιγκ έχει χάσει τη βρασκάδα που είχε στην αρχή. Σου να πιστέψει να τελείωσε το παιχνίδι. Τώρα ήταν 3 δευτερόλεπτο ψηλό. Μοιάζουν εγκλωβισμένοι τα αυτές τις πόρτες. Άστοχο κι αυτό. Κέρδισε τερμάτο. Πήρε και φάουλ, ανανέει την επίθεση. Έχουμε
καλύτερη ψυχολογία τώρα υπέρ του Sporting και το θετικό rebound, καλό φάουλ από τον 12. Πρώτο πέντε. Νομίζω ότι ήταν από εδώ. Εδώ ήταν το δεύτερο φάουλ. 41-34. Για να δούμε τώρα τι θα κάνουμε με τις βολές. Συνεχίζουμε και χάνουμε τις βολές όμως. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη στατιστική των βολών. 41-35. 6 πόντι, το παιχνίδι. Έβγαλε πάλι το playmaker και θα βάλε τον άλλο, το 15. Κάνει την μπάλα. Δουλεύουν πάλι. Σκόρτι πήγε πάλι στο δεύτερο. Μιλήσουμε στο τρίτο με κάνω το δηλαδή. Έχει βάλει ένα τρίποντο. Ένα τρίποντο έχει βάλει και... Τρεις πόντους δηλαδή και έχει βάλει μέχρι τώρα από το 2011 πόντους. Εδώ χάνουμε την μπάλα όμως. Βλέπει το 9 που όπως έχουμε πει είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Βάζει τα καλά 43-35. Σταμάτησε εκεί, το βάλε. Άστοχο τρίποντο, φάνει το 3, συνδυασμός πάλι. Έχουμε χάσει το λίγο στην εκκρεμία της Σκόρτη. Δύο βολές, μάλλα την προφή του Λίγα, 43-35. Να δούμε όμως αν θα βάλουμε τις βολές. 43-37, θέλει 3-33 για το τρίτο δεκάλεπτο. Καλή χαμένη βολή. Και άλλη χαμένη βολή. Αν είχαν βάλει τις βολές από προς τις δουλειές θα ήταν σίγουρα μπροστά. Δηλαδή πρέπει να έχουμε χαμένο πάνω από 10 βολές, μπορεί και 12. Δεν έχουμε χάσει. Δηλαδή στις 4 τελευταίες έχουμε χάσει τις 3. Τέλος πάντων 43-37. Τρίποντα. Σπαθή για τρίποντα. Άστοχο. Όμως κάλο και θετικό ριμπάλ. Ναι, έπαιρνε. Αλλά βιάζει με στάρι ψηλό. Ξαναπαίνει το ριμπάλ. 43-37. Βιάζουμε κουρασμένοι στο σπόρτι. Μάζει να ξαναβάλει τον ψηλό τώρα. Ένα δίποντο τώρα από το 9, 45-39, 6 πόντι πάλι. 2-54 για το τρίτο, δεκάλεπτο. Δευτερόλεπτο. Δευτερόλεπτα, 45-39, άμασα για το σπόρτι. Το 15 του σπόρτι και έχει 4 φάουλ. Playmaker, shoot άστοχο κι άλλο. Προσπάθεια πάλι. Θέλει 2-16. Ο σπορτ προφήτης Ηλίας έχει γυρίσει μια διαφορά 14 πόντων, το έχει κάνει 4 πόντους τώρα.
κι άλλο αυτό το σουτ. Μπορεί να γίνει και φάουλ εκεί στο 9. Πετάει την μπάλα ουσιαστικά εκεί, άτσαλα. Χάνει την ευκαιρία. 45-41, συνεχίζουμε, θέλει 1.40 για το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Σπότιν μπροστά. Καλό λάθος. Πάρα πολλά λάθος. Τώρα λίγο να κλέψει. Πάτησε η γραμμή. Τα 5-41, πολύ ώρα το παιχνίδι. Πάτησε γραμμή, πρέπει να ήταν και 3 δευτερόλεπτα πριν βέβαια το 12, αλλά τέλος πάντων τώρα τέτοια ώρα και άλλο για. Θέλει 31 δευτερόλεπτα. Σουτ για τρίποντο. Έχει πρόβλημα τεράστιο, θα ρουμπάω και σπέρα. 45-43. Θέλει 20-19 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. Χάσανε και αυτό, χάσανε και αυτό. Τάπα. Έφαγε το 10. Θέλει 13 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Φάουλ κερδίζει τώρα το 12, 45-43. Με 9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. 46-43. Και 47-43. Time out. Επειδή σε 9 δευτερολέπτων τώρα για το δοχή του Λία, 47-43. Μακρινό τρίποντο. 47-43. Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το παιχνίδι έχει γίνει ντέρμπι. Να και οι ωραίες παρουσίες που λέγαμε. Τέταρτο δεκάλεπτο, 47-43. Το βίντεο σου, το έχει και το μπάλα.